Παλιά στάδια. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε μια άλλη υπόθεση διαφθοράς, αυτή τη φορά στον χώρο της υγείας. Αφορά δαπάνες άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ που πραγματοποίησε το ΚΕΛΠΝΟ για επικοινωνιακές καμπάνιες. Όπως διαπιστώνεται λοιπόν σε πόρισμα των ελεγκτών υγείας, οι διαφημίσεις αυτές αφορούσαν τομείς εκτός δικαιοδοσίας του ΚΕΛΠΝΟ, ενώ τα μισά χρήματα δόθηκαν για διαφημιστικό χρόνο που παρέχεται δωρεάν. Ενδείξεις πατάλης δημόσιου χρήματος με πολιτικές αλλά και υπηρεσιακές ευθύνες περιέχει το πόρισμα των ελεγκτών υγείας μετά από έλεγχο στο ΚΕΛΠΝΟ. Η υπόθεση αφορά την περίοδο 2012-2014 και πρόκειται για 3,2 εκατομμύρια ευρώ που διατέθηκαν για επικοινωνιακές καμπάνιες του ΚΕΛΠΝΟ. Προφανέστατα προκύπτουν και πολιτικές ευθύνες στην ηγεσία του Υπουργείου αυτής της περίοδου, διότι είχε τον πολιτικό έλεγχο για την πολιτική εποπτεία του ΚΕΛΠΝΟ. Σύμφωνα με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, τουλάχιστον τα μισά από αυτά τα χρήματα δεν θα έπρεπε να έχουν δοθεί καθόλου, αφού αφορούν μηνύματα κοινωνικού χαρακτήρα τα οποία προβάλλονται βάση νόμου δωρεάν από τα μέσα ενημέρωσης. Πάρα πολλά από αυτά τα μηνύματα και τα προεκλογικά και τα σποτ, τα ενημερωτικά, είναι μηνύματα κοινωνικού χαρακτήρα. Είναι μηνύματα που αφορούν την υγεία του πληθυσμού, την ενημέρωσή του κτλ. Τα οποία με βάση κανονισμούς, νόμους, διατάξεις του ΕΣΡΟΥ έχουν δωρεάν προβολή. Συνολικά φαίνεται ότι εμπλέκονται 15 εταιρείες, αν και σύμφωνα με πληροφορίες μεγάλο μέρος της καμπάνιας ανατέθηκε σε μία εταιρεία. Σύμφωνα με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, το ΚΕΛΠΝΟ δεν είχε δικαιοδοσία να ζητήσει καμπάνια για θέματα όπως ο καρκίνος και τα γενώσιμα φάρμακα. Ενώ στο πόρισμα εντοπίζονται και αλλαγές ημερομηνιών σε δημόσια έγγραφα, ώστε να καλυφθούν απευθείας αναθέσεις σε συγκεκριμένες εταιρείες με προσυμφωνηθέντα ποσά. Πάρα πολλά από αυτά τα μηνύματα δεν δικαιούνταν το ΚΕΛΠΝΟ να τα κάνει. Για παράδειγμα, την καμπάνια για τον καρκίνο. Το ΚΕΛΠΝΟ ασχολιόταν με τις λοιμώξεις. Ο Υπουργός Υγείας επισήμανε πάντως ότι με το πόρισμα δεν έρεται η αξιοπιστία του ΚΕΛΠΝΟ και το έργο που προσφέρει. Από τη σημερινή συνέντευξη πάντως δεν έλειψαν τα απρόοπτα, καθώς η ενημέρωση σε πολλά σημεία εξελίχθηκε σε κανονικό καυγά ανάμεσα στον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη και διαπιστευμένους συντάκτες. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να απαντήσουμε σε οποιαδήποτε ερώτηση. Στοιχειώδη σεβασμό δεν δείχνεις. Δεν δέρνω κανέναν. Δεν δέρνω κανέναν. Και μην το γυρίσουμε εκεί. Χαμηλά λίγο τώρα. Εσύ φωνάζεις από τη στιγμή που μπήκες. Να σου πω, εσύ γιατί πετάγεσαι συνέχεια για να δείξεις τι. Εσύ πετάγεσαι για να δείξεις τι. Όχι, θα με σέβομαι. Ανθρώπους που δεν με σέβονται δεν τους σέβομαι. Ούτε εγώ σε σέβομαι από το που πας έτσι. Ούτε εγώ σε σέβομαι από το που πας έτσι. Εντάξει, κόβεις τον υπουργό την ώρα που μιλάει. Λοιπόν, να τελειώνουμε λίγο. Να μιλήσουμε λίγο. Πού το έχεις να κάνει. Να μιλήσουμε λίγο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι, συγγνώμη. Χαίρομαι που ζητάτε συγγνώμη. Γιατί πολιτικές μπαρούφες δεν λέω. Τώρα έτσι δεν συζητάμε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τα μαντρόσκυλα τα οποία έχει εξαπολύσει η διαπλοκή για να μπλοκάρει αυτό που γίνεται, έτσι, δεν μας σταματάει. Το κατάλαβες. Δεν μας σταματάει. Δεν πειράζει. Έτσι. Να αντισταθείς και να τα διεκδικήσεις. Έτσι. Λοιπόν. Τι είσαι, ούτε Πεκινουά δεν είσαι, μονάστα αυτά. Το πόρισμα για το ΚΕΛΠΝΟ έχει ήδη διαβιβαστεί στον εισαγγελέα, ο οποίος θα διερευνήσει την ύπαρξη τυχών ποινικών ευθυνών. Λοιπόν, θα αφήσουμε τον πολιτικό πολιτισμό που μόλις